Το δάσος των παραμυθιών της Βάνας Σμπαρούνι. Πρώτα απ' όλα να σου συστηθώ. Είμαι η Κοτσιδού. Χαϊδευτικά με φωνάζουν Κοτσιδούλα και είμαι από ένα χωριό λίγα χιλιόμετρα μακριά από την πόλη. Το χωριό μου δεν είναι όπως όλα τα άλλα. Είναι ένα χρωματιστό χωριό με πολύχρωμα δέντρα και σπίτια. Γενικώς το χωριό μου όλα είναι πολύχρωμα, γι' αυτό και το λένε κολοράτο, δηλαδή το χρωματιστό χωριό. Το δικό μου σπίτι, πολύχρωμο κι αυτό, βρίσκεται στην άκρη του χωριού. Μου αρέσει που είναι εκεί γιατί έχει πολύ ησυχία και άπλα. Πίσω από το σπίτι μου κυλάει ένα ποταμάκι, το Ριβεράκι, και είναι γεμάτο βατραχάκια και με κάτι όμορφα λουλούδια στην επιφάνεια του νερού, τα νούφαρα. Εκεί, σε ένα πλατάνι, ο μπαμπάς μου έχει φτιάξει ένα δεντρόσπιτο, όπου τις Κυριακές φωνάζω τους φίλους μου, την Τσέρι και τον Τσέρκι, να παίξουμε και να κάνουμε μετά πικνίκ δίπλα στο ποταμάκι. Μα νομίζω πως ήρθε η ώρα να σου πω την ιστορία μου. Λοιπόν, αρχίζω. Ήταν Κυριακή. Η Τσέρι και ο Τσέρκι είχαν έρθει από νωρίς το πρωί να πάμε στο δεντρόσπιτο για να παίξουμε. Η μαμά μου μας είχε δώσει και ένα καλάθι με πολλά καλούδια για να φάμε, όπως ζουμερά πορτοκάλια, ζυμωτό ψωμί, ελιές, φετούλα, ντοματούλες και λαχταριστά cupcakes. Είχαμε παίξει αρκετά οι φίλοι μου και εγώ, όταν κάποια στιγμή είπαμε να φάμε. Στρώσαμε λοιπόν κάτω από το δεντρόσπιτο μια κουβέρτα και καθίσαμε να φάμε με πολύ όρεξη όλα τα καλούδια που μας είχε φτιάξει η μαμά μου. Είχαμε αποτελειώσει το φαγητό και ήμασταν έτοιμοι να πέσουμε με τα μούτρα στα γλυκά, όταν από τη μεριά του ποταμού ακούσαμε ένα παράξενο θόρυβο. «Το ακούσατε αυτό το θόρυβο?» γύρισα και ρώτησα τους φίλους μου. «Ναι, κάτι σαν βουητό ήταν», αποκρίθηκε η Τσέρι. «Εγώ πάλι όχι», είπε ο Τσέρκι. «Πολύ περήφανος τα αυτιά είσαι, Τσέρκι», είπα και κοίταξα προς τη μεριά του ποταμού. «Μπορεί να ήταν κάποιο ζωάκι», συμπλήρωσα και συνέχισα να τρώω το γλυκό μου. «Τι λέτε να παίξουμε μετά?», ρώτησε ο Τσέρκι. «Εγώ λέω καλύτερα να πάμε στο ποτάμι να δούμε τα βατράχια», πρότεινε η Τσέρι. «Εγώ πάλι να καθίσουμε εδώ, να ρίξουμε κάτω από τον ίσκιο του πλάτανου κανέναν υπνάκο». Ο Τσέρκι μούτρωσε. Ήθελε να παίξει. Όμως η Τσέρι και εγώ είχαμε άλλα σχέδια. «Τελικά τι θα κάνουμε?», ρώτησε η Τσέρι. «Τι λέτε να ρίξουμε πρώτα έναν υπνάκο και μετά να πάμε στο ποτάμι να παίξουμε με τα βατραχάκια?», πρότεινα. «Ναι», συμφώνησαν με μια φωνή οι φίλοι μου. Βάλαμε λοιπόν τα πράγματα μέσα στο καλάθι και ξαπλώσαμε ο ένας δίπλα στον άλλο, πέφτοντας κι οι τρεις σε έναν γλυκό ύπνο. Ξαφνικά, εκεί μεταξύ πρώτου και δεύτερου ονείρου, άκουσα να βουίζει πάνω από το κεφάλι μου μια μέλισσα. Προσπάθησα να τη διώξω κουνώντας τα χέρια μου, εκείνη όμως δεν έλεγε να φύγει και συνέχιζε να χορεύει σαν τρελή πάνω από το κεφάλι μου. Ανασηκώθηκα και τη ρώτησα, λες και ήμουν σίγουρη πως θα μ' απαντούσε. «Τι θέλεις, δεν βλέπεις πως κοιμάμαι?» «Το ξέρω, αλλά έλα που σε χρειάζομαι», μου απάντησε αφήνοντάς με το στόμα ανοιχτό από την έκπληξη. «Τι μιλάς, εσύ μια μέλισσα, πως γίνεται αυτό?», τη ρώτησα σχεδόν τραυλίζοντας. «Εγώ δεν είμαι μια συνηθισμένη μέλισσα», μου είπε ζουζουνίζοντας παιχνιδιάρικα πάνω από τη μύτη μου. «Ωραία, και τι είσαι λοιπόν?» Στάθηκε μπροστά από τα μάτια μου και κάνοντας μια υπόκριση μου συστήθηκε. «Είμαι η Μάτζικα, η μέλισσα το ξωτικό και με έχει στείλει η νεραϊδένια». «Σοβαρά, τι μου λες?», την ηρωνεύτηκα. «Κι εγώ είμαι μια νεραϊδοκολοκύθα. Χάχα,
συνέχισα αυτή τη φορά κοροϊδεύοντάς την. «Σοβαρέψου», μου είπε αυστηρά. «Πρέπει να μας βοηθήσεις, έχουμε μεγάλο πρόβλημα». «Ποιοι?» «Όλοι εμείς οι ήρωες των παραμυθιών». Πήγα πάλι να την κοροϊδέψω. Το ύφος της όμως με απότρεψε. «Τι πρόβλημα?» τη ρώτησα κι εγώ σοβαρά. «Καλύτερα είναι να το δεις παρά να στο πω. Ξύπνα και τους φίλους σου για συμπαράσταση και πάμε». «Πού?» «Άσε τις πολλές ερωτήσεις και έλα, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Από στιγμή σε στιγμή μπορεί όλα να τελειώσουν και τότε...» είπε και άρχισε και να κλαίει. «Σε παρακαλώ μην κλαίς», της είπα με συμπόνια. «Θα σας βοηθήσουμε». Συμπλήρωσα και ξύπνησα αμέσως τους φίλους μου. «Τι συμβαίνει?» με ρώτησε η Τσέρι μόλις άνοιξε τα μάτια της. «Κάτι σοβαρό και πρέπει να φύγουμε. Μη ρωτήσεις τι σοβαρό, δεν ξέρω ούτε εγώ». «Μπορώ εγώ να μην έρθω?» ρώτησε βαριεστημένο Τσέρκι. «Όχι», το αποκρίθηκα με τέτοιο ύφος που δεν σήκωνε άλλη αντίρρηση. «Λοιπόν, πού πάμε?» ρώτησε η Τσέρι, χτενίζοντας με τα δάχτυλά της τις πλεξούδες της. «Στο δάσος», ακούστηκε η φωνή της Μάντζικα να λέει. «Ποιος μίλησε?» ρώτησε η Τσέρι. «Εγώ, η Μάντζικα». «Ποια?» έκανε ο Τσέρκι. «Η Μάντζικα», είπα με μια φυσικότητα. «Κουφοί είστε?» «Μα εγώ δεν βλέπω κανέναν», είπε η Τσέρι. «Ούτε κι εγώ», συμφώνησε και ο Τσέρκι. «Ου, εδώ πάνω», φώναξε η Μάντζικα. Η Τσέρι και ο Τσέρκι, με το που σήκωσαν τα κεφάλια τους και την είδαν, έμειναν με το στόμα ορθάνοιχτο, όπως είχα μείνει κι εγώ. «Τώρα με βλέπετε?» τους ρώτησε. Από την έκπληξη ούτε μια κουβέντα δεν μπορούσαν να πούν. Εδώ που τα λέμε δεν είχαν και άδικο. Μια μέλισσα να μιλάει, δεν ήταν και ό,τι συνηθισμένο. «Λοιπόν, τώρα που συστηθήκαμε, είσαστε έτοιμοι να φύγουμε?» «Είμαστε, είμαστε», είπα και τράβηξα την Τσέρι με τόση δύναμη από το μανίκι που παρέσυρε με τη σειρά της τον Τσέρκι που είχε κρεμαστεί από το χέρι της και από το φόβο του έλεγε κάτι ακαταλαβίστικα. Χωρίς να χάσουμε χρόνο, μια και δυο ακολουθήσαμε τη Μάντζικα, η οποία κάθε λίγο και λιγάκι γύριζε το κεφαλάκι της πίσω να δει αν ερχόμασταν. Κάποια στιγμή φτάσαμε σε ένα δάσος, που πρώτη φορά οι φίλοι μου και εγώ το βλέπαμε. «Ποιο δάσος είναι αυτό?» ρώτησα τη Μάντζικα. «Είναι το δάσος των παραμυθιών», μου είπε πετώντας πάνω από τα κεφάλια μας. «Ελάτε, μη χάνουμε χρόνο. Πρέπει να δείτε την Εραϊδένια, σας περιμένει». «Ποια είναι τούτη πάλι?» έσκυψε και με ρώτησε η Τσέρι. «Δεν ξέρω, θα δούμε», γύρισα και της είπα κοιτώντας ταυτόχρονα και τον Τζέρκι που δεν είχε συνέρθει ακόμα από το φόβο του. Πήραμε ένα μονοπάτι και μετά από λίγη ώρα βγήκαμε σε ένα ξέφωτο. Εκεί υπήρχε ένα παράξενο σπίτι, ένα σπίτι βιβλίο με ένα μεγάλο δέντρο μπροστά από την πόρτα του. Κάτω από το δέντρο ήταν ένα κορίτσι ξαπλωμένο και δίπλα του μια μαμά ελαφίνα με το ελαφάκι της. Μόλις το αντικρίσαμε και οι φίλοι μου και εγώ, αμέσως ρωτήσαμε τη Μάντζικα αν ονειρευόμασταν. «Όχι καλή μου φίλη, δεν ονειρεύεστε», ακούσαμε πίσω μας μια φωνή να μας λέει. Γυρίσαμε και κοιτάξαμε. Μπροστά μας τώρα ήταν μια πανέμορφη νεράιδα. «Ποια είσαι εσύ?» ρωτήσαμε κι οι τρεις με μια φωνή. «Είμαι η Νεραϊδένια, η αγαπημένη φίλη των παραμυθιών. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε μέχρι εδώ. Αυτό δείχνει πως είστε καλά παιδιά με όμορφα αισθήματα», είπε και συνέχισε. «Εσύ πρέπει να είσαι η Κοτσιδού», και έδειξε μένα. «Εσύ η Τσέρι, και από εδώ ο μικρός, ο φοβισμένος, πρέπει να είναι ο Τσέρκι». «Σωστά, πως καταλάβατε ποιος είναι ποιος?» τη ρώτησα. Η Νεραϊδένια χαμογέλασε. «Μου το είπε το μαγικό ραβδάκι μου». «Λοιπόν, τι θέλετε από μας?» πήρα την πρωτοβουλία και τη ρώτησα. «Θέλω να με βοηθήσετε να ξαναβρουν οι ήρωες των παραμυθιών τη ζωή. Γιατί αν δεν την ξαναβρουν, εσείς τα παιδιά δεν θα μπορείτε ποτέ ξανά να παίξετε μαζί τους. Δεν θα μπορείτε ποτέ ξανά να διαβάσετε τις περιπέτειές τους, ούτε τις εμφάνταστες ιστορίες τους. Και έτσι δεν θα ξαναχαμογελάσετε, δεν θα ξαναχαρείτε, ούτε θα ξαναπαίξετε, ούτε θα ξαναονειρευτείτε». Οι φίλοι μου και εγώ την κοιτάξαμε μέσα στην απορία.
Δηλαδή, μας φωνάξατε για να τους δώσουμε ζωή. Ναι, μόνο εσείς μπορείτε να το κάνετε, εσείς που έχετε αγνή ψυχή. Μα ποιος είναι αυτός που θέλησε να τους πάρει τη ζωή, ρώτησε η Τσέρι. Είναι ο κακός μάγος Μπλακούνι, αυτός που μισεί τα παραμύθια και τους ήρωές τους. Ήρθε ένα βράδυ εδώ στο δάσος των παραμυθιών, μπήκε στο σπίτι βιβλίο και με το ραβδί του αράχνη μαρμάρωσε όλους τους ήρωες των παραμυθιών. «Κακός, πολύ κακός αυτός ο κύριος Μπλακούνι», είπε ο Τσέρκι. «Πού είναι τώρα να του δώσω μια μπουνιά?» «Δεν είναι πια εδώ. Έκανε την παλιοδουλειά του και έφυγε γελώντας σαρκαστικά». «Εμείς τι πρέπει να κάνουμε?» ρώτησα. «Πρέπει να μπείτε μέσα στο σπίτι βιβλίο και να αγγίξετε όλους τους ήρωες με τα χέρια σας. Αλλά για να το κάνετε αυτό, δεν πρέπει να σας πάρει είδηση η κόρη του Μπλακούνι, η Μιτόγκα, που κάθεται στη μέση του μεγάλου αναγνωστηρίου και ρίχνει κεραυνούς σε όποιον προσπαθήσει να αγγίξει τους ήρωες». Ο Τσέρκι, με το που άκουσε αυτό, άρχισε να τρέμει από το φόβο του, ενώ η Τσέρι και εγώ να δαγκώνουμε τα χείλια μας. «Τι λέτε, θα τα καταφέρετε?» ρώτησε η νέρα η Δένια. «Πολύ θα θέλαμε να της πούμε πως χαρήκαμε και πως ήρθε η ώρα να την κάνουμε με ελαφρά πηδηματάκια, αλλά το φιλότιμό μας δεν μας άφησε». «Καλέ αυτό, σιγά που δεν μπορούμε να το κάνουμε. Καλέ αυτό δεν είναι εύκολο, είναι πανεύκολο», είπαμε ενώ η καρδιά μας πήγαινε να σπάσει από τον φόβο. «Μπράβο, καλά το είχα καταλάβει, είστε γενναία παιδιά. Λοιπόν, νομίζω πως ήρθε η ώρα να μπείτε μέσα. Και όπως είπαμε, όση ώρα θα αγγίζετε με τα χέρια σας τους ήρωες, δεν πρέπει με τίποτα να σας πάρει είδηση Μιτόγκα, γιατί αν σας πάρει, δεν σας γλιτώνει κανείς. Εντάξει παιδιά μου?» «Εντάξει», είπαμε ξεψυχισμένα και μια και δυο τραβήξαμε για το σπίτι βιβλίο, όπου και μπήκαμε με τις άκρες των ποδιών. Το πρώτο πράγμα που συναντήσαμε ήταν ένας διάδρομος που φωτιζόταν από βιβλία. Με κομμένη την ανάσα συνεχίσαμε και φτάσαμε μπροστά από μια ξύλινη πόρτα. Χωρίς να κάνουμε τον παραμικρό θόρυβο, την ανοίξαμε. Αυτή τη φορά βρεθήκαμε μπροστά σε ένα τεράστιο μακρόστενο δωμάτιο, σε μια βιβλιοθήκη, όπου δεξιά και αριστερά πάνω σε καρέκλες βρίσκονταν μαρμαρωμένοι οι ήρωες των παραμυθιών, όπως η Σταχτοβούτα, η Κοκκινοσκουφίτσα, η Χιονάτη, ο Πινόκιο, όλη η οικογένεια των Μίκι Μάους, όλοι δηλαδή οι ήρωες των παραμυθιών. Με λίγα λόγια, αυτό που ζούσαμε εκείνη τη στιγμή ήταν κάτι το εξωπραγματικό. Σαν να είχαμε κάνει ένα μαγικό ταξίδι με τη μηχανή του χρόνου. Κοιτάξαμε μήπως δούμε κάπου τη Μιτόγκα. Η κυρία Κακίστη καθόταν σε μια καρέκλα, όχι, πολυθρόνα ήταν, στη μέση της βιβλιοθήκης και τραγουδούσε συνέχεια ένα καταλαβίστικο τραγούδι. Σκεφτήκαμε να κρυφτούμε στα πιο απίθανα μέρη και να αρχίσουμε να τραγουδάμε ένα τραγούδι για τους ήρωες των παραμυθιών. Το δίχως άλλο αυτό και κάναμε. Κρυφτήκαμε στα πιο απίθανα μέρη και αρχίσαμε να τραγουδάμε το αγαπημένο μας τραγούδι. Η αλήθεια είναι ότι η Μιτόγκα είχε αρχίσει να τα χάνει. Κοίταζε μια από τα δεξιά, μια από τα αριστερά, χωρίς να μπορεί να καταλάβει από πού ακουγόταν το τραγούδι. Εμείς βλέποντας την έτσι, συνεχίζαμε τραγουδώντας και άλλα τραγούδια μέχρι που κάποια στιγμή δεν άντεξε και έπεσε κάτω ξερή. Χωρίς να χάσουμε χρόνο, βγήκαμε από τις κρυψώνες μας και αρχίσαμε να αγγίζουμε τους ήρωες των παραμυθιών. Αυτοί σιγά σιγά ξυπνούσαν και άρχισαν να παίρνουν ζωή. Μετά από λίγη ώρα είχαν ξυπνήσει όλοι. Απ' τη χαρά μας χοροπηδούσαμε και φωνάζαμε. «Τα καταφέραμε, τα καταφέραμε!» Εκείνοι μας κοίταγαν με απορία, αλλά και με αγάπη συνάμα. Όμως κάποια στιγμή έπρεπε να σοβαρευτούμε και να δούμε τι θα κάναμε με τη Μιτόγκα. Μια και δυο πήγαμε να τη βρούμε εκεί όπου είχε πέσει ξερή. Προς μεγάλη μας έκπληξη δεν υπήρχε πουθενά. Ως διαμαγείας εκείνη είχε εξαφανιστεί. Όπως ήμασταν όλοι μαζί, πιαστήκαμε χέρι-χέρι και βγήκαμε έξω από το σπίτι βιβλίο. Εκεί δίπλα στο δέντρο μας περίμεναν η νεραϊδένια,
Η Μάτζικα, το κορίτσι που πριν λίγη ώρα ήταν ξαπλωμένο κάτω, και η Ελαφίνα με το ελαφάκι της. Ο ουρανός ήταν φωτισμένος από χιλιάδες αστέρια, ενώ ένας αρλεκίνος μοίραζε σε όλους μας πολύχρωμα μπαλόνια. Τελικά, τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο όταν αγαπάς κάτι πάρα πολύ, ακούσαμε δίπλα μας να λέει η Νεραϊδένια. Οι φίλοι μου κι εγώ κοιταχτήκαμε, η Νεραϊδένια είχε δίκιο. Τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο όταν αγαπάς κάτι πάρα πολύ.